Σύνδεση με το Άλσος Ανδρέα Παπανδρέου στο Κερατσίνι. Βελίκα Καραβάλτσιου, στο σημείο βρίσκεσαι όπου εκτυλίχθηκε αυτή η τραγωδία, Βελίκα. Ακριβώς, Παναγιώτη. Αυτό ακριβώς είναι το μονοπάτι που ακολούθησε ο 16χρονος άτυχος μαθητής προκειμένου να ανέβει στην κορυφή του βράχου πίσω από το πάρκο Σελεπίτσαρη εδώ στο Κερατσίνι. Το μονοπάτι είναι ένα επικίνδυνο μονοπάτι με την έννοια ότι τα βράχια εδώ είναι ολισθηρά και τα πετρώματα υποχωρούν κατά την ανάβαση. Ωστόσο, να πω ότι δεν υπάρχει κάποιο απαγορευτικό, κάποια περίφραξη, κάποια απαγόρευση για τους μαθητές να μην ανεβαίνουν κι αυτοί. Είναι και η αγωνία των γονέων, γιατί όπως λένε, το σημείο αυτό είναι σημείο καθημερινής συνάντησης για τους μαθητές. Εδώ έρχονται μετά το σχολείο το μεσημέρι, εδώ έρχονται και το σούρουπο, λένε τα νέα τους. Να πούμε ότι η θέα είναι πραγματικά συγκλονιστική. Από εδώ πέρα φαίνεται ολόκληρη η πόλη, φαίνεται μέχρι και η θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο επιλέγουν το σημείο αυτό. Η θέα είναι πράγματι εντυπωσιακή, η Βελίκα. Το πρόβλημα είναι δεν ότι είναι και ανέτρεχε. Κόπο, ωστόσο... Ακριβώς. Να χάνει τη ζωή του ένας άνθρωπος, ένα νέο παιδί. Σαφώς, Παναγιώτη. Και όπως μας είπε ο ψυχολόγος στο προηγούμενο βίντεο, οι selfies έχουν μπει για τα καλά στις ζωές των νέων. Να πούμε ότι τώρα έρχεται στο προσκήνιο το συγκεκριμένο σημείο εξαιτίας του θλιβερού θανάτου του μαθητή. Υπάρχουν όμως και άλλα σημεία στην Αττική και άλλα σημεία στην Αθήνα. Ο περιφερειακός Γαλατσίου μου έρχεται χαρακτηριστικά στο μυαλό, όπου μαθητές ρυψοκινδυνεύουν για μία selfie, για να μοιραστούν μία φωτογραφία με τους φίλους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βελίκα, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.